Καλημέρα κύριε Παπαναστάση. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζή και κύριε Ευγενίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, έχετε ήδη εκλεγεί την πρώτη, θα εκλέγετε και τώρα φαντάζομαι, βγάζετε βουλευτή στην περιοχή. Ελπίζουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να έχει για άλλη μια τετραετία ή όσο τέλος πάντων αντέξει η επόμενη κυβέρνηση, βουλευτή και στο νομό της Ετωλοκαρνανίας, ένα νομό ο οποίος πραγματικά έχει τεράστια προβλήματα, αρκεί να σας πω ότι είναι ο πιο φτωχός νομός της Ελλάδας, ναι, με τους περισσότερους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Από τους μεγαλύτερους αγροτικούς νομούς της χώρας είναι η Ετωλοκαρνανία. Λοιπόν, βεβαίως, με τεράστια προβλήματα. Ναι, ποια είναι, τεράστια προβλήματα. Εντάξει, αυτά είναι τεράστια προβλήματα, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος ελπίζει, γιατί αυτό σημαίνει ψηφίζω κάποιον, ελπίζω ότι αυτός ο κάποιος θα μου λύσει το πρόβλημα. Φαίνεται λοιπόν ότι ελπίζουν στη Νέα Δημοκρατία, στο Μητσοτάκη ο κόσμος. Πώς εξηγείτε αυτό? Είναι η ελπίδα και έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, ναι, την οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Για παράδειγμα, πραγματικότητα δεν μπορεί να μιλήσαμε για κτηνοτρόφους και γεωργούς. Ναι. Δεν είναι τραγικό στον πιο παραγωγικό γεωργικό νομό της Ελλάδας τα κτήματα τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές αυτή τη στιγμή να φυτρώνουν φωτοβολταϊκά? Είναι τραγικό. Εξαρτάται. Είναι πραγματικά κάποιοι τραγικό. Μπορεί να θεωρούν ότι θα βγάλουν λεφτά. Το βγάζω λεφτά είναι σχετικό. Αν κουβεντιάσει κάποιο με τους αγρότες. Εσείς μιλάτε για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος έχει εγκαταληφθεί. Αυτό είναι αληθές, έτσι. Ο πρωτογενής τομέας. Είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Βέβαια, και εδώ ήθελα να κάνω ένα ερώτημα, κύριε Παπαναστάση. Ο κόσμος αλλάζει, η κοινωνία διαφοροποιείται, οι νέες τεχνολογίες, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν νέες γενιές τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι στο παρελθόν. Ενδεχομένως να μην εμβαθύνουν τόσο πολύ σε κάποια πράγματα και να κοιτάνε περισσότερο το πώς θα κερδίσουν χρήματα περισσότερο, όπως ορίζεται σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες του πλανήτη, από το να δούνε, ας πούμε, κάποια άλλα πράγματα όπως εσείς επισημάνετε τώρα τον αγροτικό τομέα. Κύριε Χατζή, δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε. Οι αντιλήψεις αλλάζουν, αλλά θα μου επιτρέψετε εγώ να παραμείνω λίγο παραδοσιακός. Ναι, τεκμηριώνοντας αυτή μου τη θέση ως εξής. Ναι. Αν θέλετε να σας τεκμηριώσω αυτή μου τη θέση. Θα το ακούσουμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κέρδη, μιλάμε για χρήματα. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ πιο πρακτικό. Αυτή τη στιγμή στο νομό Ετωλοκαρνανίας που ξεπερνάει τις 200.000 κατοίκους, δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο, υπάρχουν δύο. Όμως κανένα από αυτά τα νοσοκομεία δεν μπορεί να παρέξει στους κατοίκους αυτούς, ναι, σοβαρές υπηρεσίες υγείας. Είναι τραγικό αυτό τον 21ο αιώνα. Το θυμάμαι στον κορονοϊό, έμπαινε στην εντατική του νοσοκομείου και δεν έβγαινε στο Αγρίνιο. Ξεπεράστηκε αυτό και να σας πω κάτι, δεν ξεπεράστηκε με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, την αλλαγή της. Ξεπεράστηκε με τον υπερβάλλοντα ζήλο, πραγματικά αξιοζήλευτο, των εργαζομένων γιατρών και νοσοκομιακών του νοσοκομείου και ειδικότερα της εντατικής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εντατική και είναι μια εντατική η οποία έχει πολύ μικρό ποσοστό θνητότητας και είναι άνθρωποι οι οποίοι εκεί μέσα βιολογικά ξεπερνούν τα όρια τους. Η πολιτική της κυβέρνησης, όχι μόνο στην Ετωλοκαρνανία, πανελλαδικά στο θέμα της υγείας των νοσοκομείων, είναι υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, άρνηση να υιοθετηθούν έστω και ελάχιστα στοιχεία τα οποία προτείνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Νοσοκομεία περιφερειακά είναι χειρότερα από κέντρα υγείας. Αυτό λοιπόν, για να επανέλθουμε στην αρχή της συζήτησης, είναι μια πραγματικότητα. Καλά τα κέρδη, αν θέλετε και με τους σύγχρονους τρόπους, αυτό είναι μια συζήτηση. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για να φτάσουμε στα κέρδη. Παιδεία. Ήμουνα χθες στην Σάμο. Mm. Τα κατάλοιπα του σεισμού είναι τόσο ορατά και τραγικά. Είναι πραγματικά εικόνες ντροπής. Χωριά ολόκληρα ισοπεδωμένα. Σπίτια, σχολεία σε κοντέινερ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Για ποια κέρδη να μιλήσουμε? Μισό λεπτό να πάμε σε ένα... Είναι εγκατελελειμμένη περιφέρεια. Είναι τραγική εικόνα. Κύριε Παπαναστάση, μισό λεπτό να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ναι. Μας λέγατε λοιπόν για τον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε ότι αν δεν υπάρχουν κίνητρα, κύριε Παπαναστάση, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης αυτού του τομέα γενικά από το κράτος, δεν μπορεί και να ευδοκιμήσει. Μην κοιτάτε τα παλιά χρόνια.
Δεν περίμενε κανένα τίποτα από κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ είχα τον παππού μου, ο οποίος ήταν αγρότης, είχε δηλαδή κτήματα. Δεν περίμενα ούτε επιδοτήσεις, περίμενα ούτε τίποτα. Πήγαινε, δούλευε, πουλάγε τα προϊόντα του και τελείωνε η παράσταση. Σήμερα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα πάντως. Δηλαδή, αν δεν βοηθήσει το κράτος, δεν νομίζω. Ναι, ναι. Κύριε Χατζή, δίκιο έχετε. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Ότι κατάντια της αγροτιάς, της κτηνοτροφίας, της αλληλεία στη χώρα μας, του πρωτογενή τομέα, αν θέλετε. Ναι, του πρωτογενή. Δεν είναι γιατί έχει αλλάξει μια άποψη. Είναι αποτέλεσμα ενός όρου. Κοινή αγροτική και κτηνοτροφική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα Ευαγγέλιο, ένα σύνολο νομοθετημάτων που πίνουν νερό στο όνομά του και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς εφόσον είσαι εκεί, από αυτή την έννοια. Δηλαδή. Και εμείς επιλέξαμε πώς θα αξιοποιούμε τα κονδύλια. Επιλέξαμε πολλές φορές να μην τα κάνουμε παραγωγικές επενδύσεις, επιλέξαμε να τα κάνουμε κάτι άλλο. Κύριε Ευγενίδη, το τσάκισμα της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας αυτή τη στιγμή δεν, ξαναλέω, έτυχε ή ας πούμε οι κυβερνήσεις και να πούνε είμαστε κατά της ευρωενωσιακής πολιτικής και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Καλά, καμία κυβέρνηση δεν το κάνει, σας είπα γιατί. Γιατί συνολικά πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κλείσουμε με το εξής όμως, γιατί και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Να κλείσουμε το εξής. Οι αγρότες, κύριε Παπαναστάση, δεν είναι μια κοινωνική τάξη, είναι ένα κοινωνικό στρώμα. Διότι δεν είναι όπως ο εργαζόμενος, ο οποίος δεν έχει τίποτα. Αυτοί έχουν και μια περιουσιακό στοιχείο. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη από τον άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στα ναυπηγεία, από τον εργάτη που δουλεύει στην οικοδομία, από τον υπάλληλο σε ένα γραφείο, από τον δημόσιο υπάλληλο, από τον ιδιωτικό υπάλληλο. Δεν είναι το ίδιο ο αγρότης. Κύριε Χατζή, οι τάξεις είναι δύο. Είναι εκμεταλλευτές και είναι εκμεταλλευόμενοι. Ναι, όχι. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι εργάτες, όλοι είναι στην κατηγορία των εκμεταλλευόμενων. Μη μου αλλάζετε. Εντάξει, γι' αυτό λέμε εμείς, γι' αυτό λέμε αν θέλετε. Ναι, μου αλλάζετε το μαρξισμό. Εγώ θα πω την άποψη του κόμματός. Όχι, άμα είστε μαρξιστές, πιστεύετε ότι είναι ένα κοινωνικό στρώμα οι αγρότες. Είναι η άποψη του κόμματός μου. Αυτή θέτουμε. Αυτή θέτουμε εμείς στην κρίση του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό λέμε ότι την επόμενη Κυριακή ο λαός πρέπει να αναδείξει μια 100% μαχική λαϊκή αντιπολίτευση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, δεν ήταν αντιπολίτευση. Ψήφισε το 50% των νομοθετημάτων της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ το 70%. Άρα η μόνη αντίσταση, το μόνο ανάγωμα σε αυτή την πολιτική είναι η υπερψήφιση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαναστάση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.